Στην τελική φάση ολοκλήρωση βρίσκεται το σχέδιο νόμου για το ενίο μισθολόγιο και βαθμολόγιο στο δημόσιο, το οποίο αναμένεται να δοθεί για δημόσια διαβούλευση το τέλο του μήνα. Ο Θάνο με τον οποίο θα συνδεθούμε τώρα, έχει αποκλειστικέ πληροφορίε για τι βασικέ αλλαγέ που προβλέπει το νέο μισθολόγιο και το βαθμολόγιο. Θάνο, ακούμε. Βασική αλλαγή, καταρχά, Αντώνη, που φέρνει το ενίο μισθολόγιο και βαθμολόγιο είναι η σύνδεση των μισθών με βάση το βαθμολόγιο. Καθώ μέχρι σήμερα οι βαθμοί που παίρνει ένα υπάλληλο δεν καθόλου με τη μισθολογική του εξέλιξη. Ειδικότερα, στο νέο μισθολόγιο θα υπαχθούν όλοι οι υπάλληλοι, στο στενό δημοσιοτομέα, τομέα, στου οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και στι 10, ενώ θα εξαιρεθούν τα ειδικά μισθολόγια που έχουν ορισμένοι κλάδοι του δημοσίου, όπω δικαστική, γιατροί του ΕΣΥ, στρατιωτική, αστυνομική και άλλοι. Μια από τι βασικέ αλλαγέ είναι ότι οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση θα έχουν νέο βαθμολόγιο που θα ξεκινά από τον βαθμό Α1 και θα φτάνει στον Α6 αντί 5 βαθμού σήμερα. Ενώ οι απόφοιτοι δευτεροβάθμια και υποχρεωτική εκπαίδευση θα έχουν 5 βαθμού από Β1 έω Β5 όπω και σήμερα. Καλό όλα αυτά. Αλλά η αξιολόγηση των υπαλλήλων πώ θα γίνεται και κυρίω πώ θα προάγονται σε θέσει αυξημένη ευθύνη. Το σημαντικότερο με το νέο βαθμολόγιο, το οποίο όπω είπαμε, Αντώνη, θα συνδέεται άμεσα με τι μισθολογικέ αποδοχέ, είναι ότι θα προάγεται σε θέσει ευθύνη και μετά από αξιολόγηση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό υπαλλήλων πανεπιστημιακή, τεχνολογική και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, και εφόσον αυτοί θα έχουν ήδη υψηλού βαθμού στην ιεραρχία. Τώρα, σε όσου καταλάβουν θέσει ευθύνη, δηλαδή γίνουν τμηματάρχε, διευθυντέ και γενικοί διευθυντέ, θα χορηγείται επίδομα θέσει μέχρι 800 ευρώ. Όσον αφορά τώρα τα μισθολογικά κτιμάκια που σήμερα είναι 18, αυτά θα παραμείνουν 11, ενώ από τα επιδόματα καταργούνται όλα με εξαίρεση 5: Το Αθηγινή Εργασία, το Παραμεθόριο Περιοχών, των Εορτών και τη Άδεια, το Οικογενειακό και το Επίδομα Ευθύνη.